Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία τοπικά. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν αναταράξεις. Υπάρχει ένα πόρισμα από την Όδα Ηρακλείου, η οποία αξιολογεί αρνητικά τον Βασίλη Λαμπρινό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, εν όψει φυσικά και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Υπάρχουν όμως και εννέα της παράταξης του Βασίλη Λαμπρινού, οι οποίοι διαφωνούν με την Όδα Ηρακλείου. Πριν από λίγο, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, υπήρξε ένας ακόμη. Μαζί μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Σπανιανάκη, καλησπέρα και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Το θέμα τώρα, κύριε Καρκανάκη, είναι τι γίνεται στην Νέα Δημοκρατία εσωτερικά, εδώ, τοπικά. Γιατί εκείνο το οποίο αντιλαμβάνεται καταρχήν ο κόσμος είναι ότι υπάρχουν αναταράξεις. Κύριε Σαγιανάκη, δεν θα έλεγα τώρα να ταράξει, σας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με εγκύκλιο του κόμματός μας που ήρθε απεστάλλει σε όλες τις ΝΟΔΕ, ζητήθηκε εν όψη των αυτοδιοικητικών εκλογών να αποσταλούν προτάσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους της ευθύνης μας και προτάσεις όσον αφορά το αν στηριχθούν κάποια πρόσωπα. Προτάσεις, εισηγήσεις, το τονίζω και θα το τονίζω καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, γιατί ίσως έχει λίγο παραξηγηθεί. Δεν αποφασίζουν τα τοπικά όργανα για τυχόν στηρίξεις. Η απόφαση θα είναι του ίδιου του Προέδρου μας, Κυριάκου του Μητσοτάκη, μετά από εισήγηση που θα πάει σε αυτόν από την Επιτροπή που έχει συσταθεί με δική του απόφαση, κεντρικά στο κόμμα μας, υπό τον Νικήτα του Κακλαμάνη και στην οποία συμμετέχουν μια σειρά στελεχών μας, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Τάσος ο Γαϊτάνης, ο Τομεάρχης Εσωτερικών, ο Μάκης ο Βορύδης, ο κ. Γιωργαντάς, μια σειρά στελεχών. Εκεί λοιπόν καταλήγουν όλες οι προτάσεις, εισηγήσεις των τοπικών οργανώσεων από όλη την χώρα και ειδικά από τις πρωτεύουσες νομών. Αυτή λοιπόν, με βάση αυτήν την εγκύκλιο, πήρα ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ μια πρωτοβουλία και σύστησα μια επιτροπή εκλογικής ετοιμότητας, η οποία μεταξύ των άλλων καθηκόντων της ανέλαβε να αξιολογήσει και την μέχρι τώρα πορεία της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη παράταξη είχε στηριχθεί στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές από την παράταξή μας. Αυτή η Επιτροπή Εκλογικής Ετοιμότητας φαντάζομαι έχει και το πράσινο φως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά στο να συνεχίσει το έργο της. Το να το ξεκινήσει μάλλον, γιατί κοιτάξτε, η απόφαση της δημιουργίας της Επιτροπής ήταν του Προέδρου της ΝΟΔΕ με βάση το δικαίωμα που έχει με βάση τον κανονισμό. Ωραία, ξεκάθαρο αυτό λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εγώ είχα την πρωτοβουλία αυτή ακριβώς επειδή θα αξιολογείτο μια στήριξη, μια συνεργασία που υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές, εάν και εφόσον υπήρχε μια εισήγηση ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί, τότε δεν υπήρχε λόγος να ανοίξει διαδικασία για αναζήτηση νέων σχηματισμών. Καταλαβαίνετε ότι σαφέστατα η απόφαση αυτή της πρότασης, της υποβαλής της εισήγησης, ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική. Σύστησα λοιπόν μια επιτροπή από μέλη του κόμματός μας, τα οποία είναι όλοι οι παλιοί πρόεδροι της ΝΟΔΕ, πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη, μέλη του κόμματός μας τα οποία ηγήθησαν προηγούμενων δημοτικών παρατάξεων που στηρίχθηκαν αντίστοιχα από την παράταξή μας, αυτοδιοικητικά στελέχη, μπορώ αν θέλετε να σας πω ονόματα τα οποία συμμετείχαν. Σας λέω όλοι οι παλιοί πρόεδροι ΝΟΔΕ. Όλοι οι παλιοί πρόεδροι ΝΟΔΕ και σημαντικά αυτοδιοικητικά στελέχη τα οποία έχουν περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Οι ίδιοι αποφάσισαν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ως προς το κομμάτι της αξιολόγησης του έργου της Δημοτικής Αρχής και της υποβολής της τελικής πρότασής τους. Γνωρίζοντας εξ αρχής ότι το έργο τους είναι γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό προς την ΝΟΔΕ και προς την Επιτροπή του κόμματός μας κεντρικά. Γνωμοδοτούν, δεν αποφασίζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε πραγματικά εισέπραξε επένους και διθυραμβικά σχόλια όχι μόνο από όλους όσους συμμετείχαν, αλλά και γενικότερα από τα μέλη του κόμματός μας.
Σε αυτά τα σχόλια και σε αυτή την αξιολόγηση, σε αυτή τη διαδικασία, οι 9-10 πλέον, γιατί προσυπογράφηκε ο κύριος Ρασούλης, αυτά τα 10 λοιπόν γαλάζια στελέχη, τα οποία είναι και στη δύναμη πολιτών, συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Καρκανάκη? Από τους υπογράφοντες, αν θυμάμαι καλά, ή ένας ή δύο μπορεί να μην συμμετείχαν. Η πλειοψηφία των όσων υπογράφουν. Όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως συμμετείχαν στη διαδικασία. Μάλιστα, ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν, γιατί έγιναν συνολικά μέσα σε αυτές τις 4 εβδομάδες που εργάζεται αυτή η επιτροπή. Συνολικά έγιναν 7 συνεδριάσεις. Mm-hmm. Στην πρώτη συνεδρίαση ήταν οι αποφάσεις του πώς θα κινηθούν. Στη δεύτερη συνεδρίαση, οι πρώτοι που κλήθηκαν ήταν δημοτικοί σύμβουλοι που είναι στην παρούσα Δημοτική Αρχή, ναι, και βεβαίως και υποψήφοι που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Δύναμης Πολιτών. Αυτή ήταν η πρώτη ομάδα στελεχών μας και μελών μας που κλήθηκαν, από εκεί ξεκίνησε και η διαδικασία. Ωραία. Στη συνέχεια κλήθηκαν. Ναι. Και μάλιστα σε κάθε συνεδρίαση δίδαμε την ευκαιρία και σε κάποιους που πιθανόν δεν μπορούσαν στην αρχική πρόσκληση να συμμετάσχουν, στην επόμενη. Επειδή θέλω λίγο, γι' αυτό υπήρχαν και ανακοινώσεις. Για το ποιοι άλλοι συμμετείχαν, οι 9-10 ή όσοι συμμετείχαν τέλος πάντων από αυτούς στη διαδικασία, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετείχαν, όπως λέτε, τι είπαν, ποιες ήταν οι πρώτες τους αντιδράσεις, γνωρίζοντας φυσικά τη διαδικασία και βλέποντας την από μέσα? Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τι ακριβώς είπε ο καθένας, αλλά αυτό που είπα στην αρχή. Αυτό που είπα στην αρχή, η συμμετοχή όλων ήταν με θετικά σχόλια τόσο ως προς την πρωτοβουλία σύστασης της Επιτροπής, όσο και προς το αδιαφυσβήτητο κύρος των προσώπων που αποτελούσαν την Επιτροπή αυτή. Από εκεί και πέρα, όσοι είχαν θέση ευθύνης στο Δήμο, βεβαίως εκφράστηκαν θετικά και ως προς την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Και αυτό, καταλαβαίνετε, είναι και απόλυτα δικαιολογημένο, στηρίζοντας το δικό τους το έργο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η διαδικασία. Κάθε φορά έβγαινε ανακοίνωση για το ποιοι προσήλθαν, ποιοι συζήτησαν με την Επιτροπή Εκλογικής Ετοιμότητας και ποια είναι κάθε φορά το επόμενο βήμα της Επιτροπής Εκλογικής Ετοιμότητας, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλα τα μέλη του κόμματός μας που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο συμμετείχαν σε συλλόγους, σε φορείς, σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά την αξιολόγηση του έργου. Τηρήθηκε μια άψογη διαδικασία. Θα σας πω μόνο ότι με απόφαση τους οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή, όποιοι είναι και έμπειροι, καταλαβαίνετε, δεν γινόταν ποτέ τοποθετήσεις μελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, mm-hmm, από τα μέλη μας. Μόνο τα μέλη, τα προσκεκλημένα, είχαν το δικαίωμα να τοποθετούνται ελεύθερα και ανοιχτά, και τα μέλη της Επιτροπής είχαν δικαίωμα μόνο να κάνουν ερωτήσεις. Mm-hmm. Να μην τοποθετούνται, mm-hmm, ακριβώς για να μην υπάρξει κάποια επιρροή προς τους καλεσμένα μέλη, mm-hmm, μας. Όλη η διαδικασία ακολουθήθηκε με αυτόν τον τρόπο, σας λέω, επί 3-4 εβδομάδες, και κατέληξε η Επιτροπή Εκλογικής Ετοιμότητας σε ένα πόρισμα εισηγητικό, το οποίο δεν ήταν αρνητικό ως προς την αξιολόγηση του συνολικού έργου, και εισηγείται, προτείνει ότι πρέπει να αναζητηθεί νέο σχήμα προκειμένου να στηριχθεί από το κόμμα στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Νιώθετε ότι ακυρώνετε τα μέλη του κόμματός σας που συμμετέχουν σε αυτή τη δημοτική αρχή, κύριε Καρκανάκη? Κύριε Σαγιαννάκη, πραγματικά αυτό είναι ένα, πιστεύω, θα έλεγα, όχι ιδιαίτερα σοβαρό επιχείρημα. Mm-hmm. Όταν αξιολογείς μια ορχήστρα, να το, mm-hmm, πω έτσι, mm-hmm, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βιολιά τα οποία είναι άριστα, τα οποία κάνανε προσπάθεια μεγάλη. Αυτό που αξιολογείται είναι το τελικό αποτέλεσμα, το αποτύπωμα που αφήνει. Ο μαέστρος.
ο Μαέστρος. Ωραία. Εάν δείχνει σωστά ή και αν υπήρχαν και διάφορα όργανα που δυστυχώς δημιούργησαν παραφωνίες, αφήνοντας το τελικό αποτύπωμα να είναι αρνητικό. Δεν σημαίνει, εμείς μπήκαμε στην αξιολόγηση ανατομέα. Βεβαίως και υπήρξαν θετικά σχόλια για κάποιους επιμέρους τομείς, και στα οποία μάλιστα την ευθύνη την είχαν δικά μας στελέχη. Κατανοώ, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να πούμε ότι ο τάδε τομέας που ηγείται αυτό το στέλεχός μας ήταν καλός, ο άλλος τομέας που ηγείται το άλλο στέλεχος δεν ήταν καλός. Στο δεν πρόσωπο. Μπορούσε ποτέ να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Συζητηθήκανε όμως, αυτά. Όμως, θέλω λίγο να μου πείτε κάτι. Αυτή η ορχήστρα, κατά κύριο λόγο, η πλειοψηφία, η Δημοτική Αρχή φυσικά αναφέρομαι, η πλειοψηφία σχεδόν είναι γαλάζια στελέχη. Είναι γύρω στα 16 άτομα, δεν κάνω λάθος, 17 για την ακρίβεια. Σωστά. Άρα θα 17 σας πει εκλεγμένα. 17 γιατί στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν και πολύ περισσότερα, σωστά, και τα οποία, σωστά, ξέρετε, τα καλέσαμε και αυτά να πούν τη γνώμη τους. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος συμμετέχει σε έναν αγώνα, είτε εκλεγεί είτε κύριε όχι, Καρκανάκη, έχει βάλει τη δική του προσπάθεια στο να εκλεγούν. Αυτή η Δημοτική Αρχή μέσα έχει 17 γαλάζια στελέχη. 17 στα 29. Σωστά. Άρα νιώθετε ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να έχει να απολογηθεί εντός εισαγωγικών και για το έργο στο Δήμο. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα επιπλέον θέμα που αναλύθηκε από την Επιτροπή, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, έχει ωφεληθεί, υπό την έννοια που το είπατε, έτσι, όχι από κάποια άλλη έννοια, από την συγκεκριμένη στήριξη ή όχι. Δυστυχώς και εκεί οι απαντήσεις των μελών ήταν αρνητικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους διαφωνούντες, αν μπορώ να το πω έτσι. Διαφωνούντες με το πόρισμα της ΝΟΔΕ είναι 9, μαζί με τον κύριο Ρασούλη σήμερα 10. Τι κάνουμε με αυτούς, κύριε Καρκανάκη? Και όταν εννοώ τι κάνουμε, εννοώ η ΝΟΔΕ τι κάνει, τι θα εισηγηθεί με τους διαφωνούντες αυτούς? Γιατί υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία. Σας θυμίζω ότι μέσα στην ανακοίνωση γράφουν ότι η επιτυχία Λαμπρινού ενοχλεί. Ποιος ενοχλεί? Ενοχλεί την ΝΟΔΕ, κύριε Καρκανάκη. Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει ένα πόρισμα και μία εισήγηση που έχει πάει στα κεντρικά μας στο κόμμα και εφόσον ακόμα δεν έχει έρθει η απόφαση του Προέδρου του κόμματός μας για στήριξη και ποιον θα στηρίξει το κόμμα κεντρικά σε αυτήν την χρονική στιγμή, όπως είδατε, εγώ έκανα και μία ανακοίνωση και καλώ και τα μέλη μας αυτά, είναι μέλη του κόμματός μας, να συμμετέχουν στην συνέχιση των διαδικασιών, όπως ακριβώς έχουν οριστεί από, το κόμμα μας κεντρικά, αλλά και όπως αναφέρει και το πόρισμα της Επιτροπής Εκλογικής Ετοιμότητας, ότι πρέπει να αναζητηθούν και άλλες προτάσεις στήριξης υποψηφιωτήτων. Εγώ τους καλώ. Όταν βγει επίσημη Βγήκαν και είπανε βέβαια, Λαμπρινός, ξεκάθαρο, όταν βγει, κοιτάξτε, υπάρχει εγκύκλιος του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός μας που συστήνει σε όλα τα μέλη μας να μην προβαίνουν σε δηλώσεις, τα στελέχη μας, να μην προβαίνουν σε δηλώσεις στήριξης πριν βγουν οι επίσημες αποφάσεις των θεσμικών Έχουμε οργάνων του κόμματός 10 μας. Άτομα τα οποία παίρνουν επίσημη τοποθέτηση προτού μπει καν στο τραπέζι της συζήτησης το όνομα το οποίο θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία για υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου. Και μιλάμε, κύριε Καρκανάκη, για έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Και με το στίχημα που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν τους ενδιαφέρει τι έχετε να πείτε εσείς ή ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του υποψηφίου και λένε Λαμπρινός, τελεία? Όπως σας είπα και προηγουμένως, η αξιολόγηση είναι στην ιδεολογία μας. Τα πάντα αξιολογούνται, όλοι κρινόμαστε και για τις ενέργειές μας και για τις δηλώσεις μας και για τη δράση μας. Αυτό ισχύει για όλους. Θα μου επιτρέψετε όμως να επιμείνω γιατί επιμένω, κύριε Καρκανάκη. Ο ένας από τους υπογράφοντες είναι υποψήφιος βουλευτής, όπως όλα δείχνουν. Υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα την οποία έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν υπάρχει ανοχή σε κινήσεις οι οποίες δείχνουν μια διγλωσία μέσα στο κόμμα. Υπάρχει μια σταθερή γραμμή. Θα σας θυμίσω Ήπειρο, θα σας θυμίσω Δυτική Μακεδονία, όπου υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχε και μια ξεκάθαρη θέση από το κόμμα. Και επιμένω σε αυτό, γιατί κανείς αναρωτιέται, όταν έχουμε μια ξεκάθαρη διαφωνία από 9-10 άτομα, ο πολίτης τι να καταλάβει, ότι υπάρχει μια κάποια ανοχή, αν θέλετε, υπάρχει έννοια φωνή στο κόμμα?
Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί πρέπει λίγο να το διορθώσω. Βεβαίως. Υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα μας και ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα μας, θα είναι απόφαση του Προέδρου μας, Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ναι, δεν το λέω εγώ προφανώς, το γνωρίζετε. Το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν το λέω σε εγώ. Όλους τους τόνους. Εντάξει. Αυτό που επιτρέπεται από όλους να λέγεται είναι ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος με το κόμμα. Ωραία, υπάρχει επιθυμία λοιπόν. Οι μόνοι λοιπόν, οι οποίοι βάσει του καταστατικού θα είναι υποψήφιοι είναι οι ενεργεία βουλευτές μας. Όλοι οι άλλοι είναι υποψήφιοι στο να είναι υποψήφιοι. Από εκεί και πέρα τώρα. Σας είπα ότι δεν είναι θέμα ανοχής. Αναγνωρίζομαι και προσωπικά και το συναισθηματικό και το ηθικό, αν θέλετε, ηθική υποχρέωση που υπάρχει σε κάποια στελέχη μας, τα οποία βρίσκονται μέσα σε μια δημοτική παράταξη, στην οποία είναι ενεργοί, να υπερασπίζονται το δικό τους το έργο και μέσα από την προσπάθεια υπεράσπισης του δικού τους έργου, που πιστέψτε με, δεν κρίθηκε το κάθε μέλος ξεχωριστά, να θεωρούν ότι... Φαντάζεστε ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το να κατανοεί ο κόσμος ότι υπάρχει μία άλλη φωνή στους γαλάζιους αυτοδιοικητικούς, μία άλλη φωνή στην ΝΟΔΕ, γιατί δεν μιλάνε γενικά, λένε λαμπρινός, τελεία. Στην ανακοίνωσή τους λένε αυτό, κύριε Καρκανάκη. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, και ειδικά επειδή για πρώτη φορά έχουμε τόσο ανοιχτές διαδικασίες, τόσο δημοκρατικές διαδικασίες, τίποτε κάτω από το τραπέζι, όλες οι συζητήσεις ήταν ανοιχτές, η συμμετοχή τόσων μελών στη διαμόρφωση μιας εισήγησης, μιας πρότασης, δεν έχει ξαναγίνει, όχι μόνο στο δικό μας το κόμμα, γενικά στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτή τη διαδικασία έχουμε σκοπό να την συνεχίσουμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανοιχτής διαδικασίας μπορεί να ακούγονται και φωνές ένθεν και ένθεν. Οτιδήποτε γίνει μετά την απόφαση του Προέδρου του κόμματός μας, της κεντρικής ηγεσίας που έχει την ευθύνη οποιασδήποτε στήριξης, εκεί πλέον πρέπει να επιμεληθούν τα όργανα του κόμματος κεντρικά. Άρα λέτε ότι όποια απόφαση των οργάνων του κόμματος θα έρθει, αφού αποφασιστεί ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα διεκδικήσει το Δήμο του Ηρακλείου, και αμέσως μετά, αν υπάρχουν διαφωνίες, τις επαναξιολογούμε. Βέβαια. Αυτό λέμε. Βέβαια. Όταν υπάρχει κεντρική απόφαση του κόμματος, σαφέστατα από εκεί και πέρα μετά αξιολογούνται διαφορετικά οι οποιασδήποτε διαφωνίες. Δεν περιορίζομαι κανένα, μην παρεξηγηθούμε. Ο καθένας σαν πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει οπουδήποτε θέλει. Σαν κομματικό στέλεχος όμως και σαν κομματικά στελέχη είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις αποφάσεις της κεντρικής ηγεσίας του κόμματος μας. Αλλήμωνο αν ήταν διαφορετικά. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί 17 άτομα διοικούν, 17 γαλάζια στελέχη διοικούν στο Δήμο Ηρακλείου. Φαίνεται λοιπόν με τις εξελίξεις ότι έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους. Τελικά στο Δήμο Ηρακλείου ποιος διοικεί, κύριε Καρκανάκη, θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Το επίπεδο πλειοψηφίας. Κανονικά διοικεί ο Δήμαρχος με την πλειοψηφία του. Τώρα, από εκεί και πέρα, πραγματικά σε κάποιες, αν θέλετε, επιμέρους καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, που υπήρξε διαφωνία των βασικών πολιτικών μας θέσεων με τις θέσεις που εκφράστηκαν από την Δημοτική Αρχή, υπήρχε ένα ερωτηματικό. Όλα αυτά αξιολογήθηκαν, σας λέω, από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Γίναν πάρα πολλές ερωτήσεις, αναλύθηκαν 7 τετράωρες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, κυρία Σφακιανάκη, ούτε βιαστικό, ούτε άκομψο, ούτε αναφέρεστε τυχαίο. Στην ανακοίνωση, η οποία χαρακτήρισε άκομψη. Ακριβώς. Ήταν μια διαδικασία, ξαναλέω, πρωτόγνωρη, πολλοί μπορεί να τους ξένησε πώς γίνεται, όμως αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται από το κόμμα μας και αυτή θα ακολουθείται από εδώ και πέρα. Άρα περιμένουμε αντιστοίχως να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε σύντομα, κύριε Καρκανάκη, τον νέο υποψήφιο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο Ηρακλείου. Κοιτάξτε, από πλευράς προτάσεων προς το κεντρικό κόμμα θα είναι σχετικά σύντομα. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Το πότε η ηγεσία του κόμματός μας θα ανακοινώσει το πρόσωπο που θα στηριχθεί, αυτό είναι θέμα
κεντρικής ηγεσίας. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε λοιπόν. Σίγουρα οι μήνες οι οποίοι έρχονται, κύριε Καρκανάκη, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις. Αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά για την. Και με τα μάτια στραμμένα στις εθνικές εκλογές, κύριε Σφαγιανάκη, που είναι ο κύριος στόχος μας, το να είναι η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και δυνατή και να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών για να μπορέσει να απαλλαχθεί η χώρα μας από αυτήν την επικίνδυνη κυβέρνηση, από αυτόν τον συνεταιρισμό νομής της εξουσίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε και ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά.